Ντρούκας δεν είναι εδώ. Κύριος Δέδες. Ναι, αφού ήταν εισηγητής. Επιτρέψτε μου σύντομα να απαντήσω σε 2-3 προβληματισμούς που έθεσε ο Περιφερειάρχης. Δεν είμαι από αυτούς που θαυμάζουν την πολιτική του κράτους του Ισραήλ, αλλά δεν μπορώ να μην επικροτήσω την τοποθέτηση του εκπροσώπου του σε αυτά που είπε η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών σε σχέση με τον Eastman. Θυμάστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν αυτές που προκαταβολικά πριν τον πόλεμο είπαν ότι ο Eastman δεν θα γίνει και επανήλθε η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και εν μέσω πολέμου λέγοντας ότι ο Eastman δεν θα υλοποιηθεί. Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ λοιπόν απάντησε ότι αυτό είναι δικό μας θέμα των κρατών που συμμετέχουμε και είναι κάτι που εμείς μεταξύ μας θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. Δηλαδή οι χώρες που ενδιαφερόμαστε για την κατασκευή του. Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Όταν λοιπόν στην Ελλάδα αποκτήσουμε τέτοιες πολιτικές ηγεσίες που δεν θα είναι πειθαρχικοί και πειθύνοι στις εντολές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε σχέση και με τα ενεργειακά ζητήματα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Νίκας, το πώς δηλαδή θα παραχθεί το υπόλοιπο της 75% της ενέργειας από αυτό που παράγει ο Λιγνίτης. Και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, για παράδειγμα, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης με απανωτές τροπολογίες και νόμους φρενάρισε την παραγωγή ρεύματος από τις ενεργειακές κοινότητες. Γιατί τα υδροελεκτρικά έργα στη χώρα, με κέριο ρόλο στο παρελθόν της ΔΕΗ υψηλής αποδοτικότητας, έχουν πλέον ουσιαστικά σταματήσει. Και γιατί δεκάδες άλλες ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από τη χώρα μας έχουν διακοπεί για να ωφεληθούν συγκεκριμένα συμφέροντα είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Είμαστε όλοι κατά του Λιγνίτη και δεν έχει σημασία πότε θα γίνει η απολιγνητοποίηση, γιατί κάνατε ιδεολογική σημαία το Λιγνίτη. Κοιτάξτε, δεν είναι όπως λέει το λαϊκό τραγούδι τη Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί. Είπε κάτι κέριο ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, στο οποίο συμφωνούμε και ταυτιζόμαστε απόλυτα. Χρειαζόμαστε επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Και δεν είναι υπερπολιτικοποίηση του θέματος απολιγνητοποίησης ή ευκαιρία ιδεολογικής επίδειξης. Είναι κάτι πολύ βασικό. Είναι μια βασική πολιτική μας αντίθεση σε μια στρατηγική αποτυχία. Ο Πρωθυπουργός της χώρας στους πρώτους μήνες θητείας του αναγγέλει την κατάργηση της συμφωνημένης με την Ευρώπη πολιτική της χώρας για την ενέργεια. Η χώρα έχει μια συμφωνημένη πολιτική με την Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που τους αφορά ο Λιγνίτης. Η Γερμανία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ευκηδιάζει τους πάντες πλην των παρικούντων την Ιερουσαλήμ, δηλαδή αυτούς που στο εσωτερικό της χώρας έχει γίνει το deal και αυτούς που στο εξωτερικό της χώρας παραγγέλνουν τι θα γίνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και λέει όχι, η συμφωνία με την Ευρώπη δεν ισχύει γιατί εγώ θεωρώ ότι η απολιγνητοποίηση πρέπει να ξεκινήσει το 23. Εκεί το πρόβλημα. Υπάρχει επαρκής χρόνος για μια τοπική κοινωνία πέρα από την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να επιβιώσει καταρχήν. Να αναπτυχθεί κατά δεύτερο. Επιχειρηματικό πάρκο, λέει ο Δήμαρχος. Στηρίζουμε απόλυτα τη θέση. Πρέπει να εγκατασταθούν, να υπάρχει χώρος υποδοχής, εγκατάστασης βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων. Πότε θα το κάνετε? Ποιος είναι ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό πάρκο? 6 μήνες, 1 χρόνος, ή μήπως για να δημιουργηθούν και υποδομές τους είναι αναγκαίος αυτός ο χρόνος που έβαζε η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον χρόνο της απολιγνητοποίησης? Εκείνη το ζητούμενο και εκείνη η δικιά μας διαφωνία με την ασκούμενη πολιτική. Χρηματιστήριο ενέργειας, και καλό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι μιλάμε για ένα τραπέζι για 4. Είναι 4 συγκεκριμένες. Αυτό που καθορίζει σήμερα την τιμή σε όλη την ενέργεια είναι 4 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι. Και οι ίδιοι είναι που συμμετέχουν στο ακόμα χειρότερο, μεταφράζω τον Γιώργο τον Αδαμίδη, το χρηματιστήριο balancing.
ενέργειας. Τις τιμές δηλαδή που διαμορφώνονται όταν η ζήτηση είναι αυξημένη και η προσφορά μικρή. Εκεί χτίζονται τα μεγάλα παιχνίδια. Όταν δημιουργείται τεχνητή έλλειψη στην παραγωγή ρεύματος και πλέον οι τιμές εκτοξεύονται. Έχετε κανέναν ελεκτικό μηχανισμό για τις εταιρείες παραγωγής ρεύματος? Υπάρχει? Σας παρακαλώ να το κατονομάσετε. Ποιος είναι ο μηχανισμός, ο θεσμοθετημένος κρατικός μηχανισμός που ελέγχει τη διαδικασία της παρεχόμενης ενέργειας σε αυτό που ονομάζουμε χρηματιστήριο? Υπάρχει κάποιος που ελέγχει εάν σήμερα η X εταιρεία δηλώνει αδυναμία προσφοράς? Είναι πράγματι αδυναμία προσφοράς ή είναι τεχνητή έλλειψη? Υπάρχουν πλήστα όσα δημοσιεύματα ακόμα και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Γιατί δεν το ελέγχετε? Γιατί δεν υπάρχει σοβαρός θεσμοθετημένος μηχανισμός ελέγχου για κάτι τέτοιο. Γιατί έχετε την ιδεολογική αγκύλωση ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει πουθενά. Έχει αυτορύθμιση η αγορά. Μα ποια αγορά? Εδώ μιλάμε για καρτέλ Καραμπινάτο. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού πει την ίσα, που τα προηγούμενα χρόνια κυνήγαγε πολλές εθνικές προσπάθειες εναρμονισμένοι με τις πολιτικές της Τρόικας. Θα το ελέγξετε αυτό? Δεν απευθύνομαι σε εσάς, προφανώς, σαν παράταξη περιφερειακή. Απευθύνομαι όμως για να ακουστεί ο λόγος για την κυβέρνηση που στηρίζετε. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε στο θέμα της Μεγαλόπολης, θα τοποθετούμε χτενέστερα, είναι δήμαρχε θέμα αμέσως μετά, το πιο εξειδικευμένο. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος των δικών μας των προτάσεων καλύπτεται από τις προτάσεις που έχει η ίδια η Μεγαλόπολη, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας διαφορετικός ρόλος της χώρας από αυτόν που μέχρι τώρα διαδραματίζει σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ΗΠΑ. Στην προηγούμενη συζήτηση σας είπα δύο τιμές. Στην προηγούμενη συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για το φυσικό αέριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πούλαγαν το φυσικό αέριο 30 ευρώ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και 180 ευρώ στην Ευρώπη. Εάν συνεχίσουμε, η συμφωνία καινούργια δεν έχει υπογραφεί ακόμα, δεν έχει έρθει Αμερικής με Ευρώπη. Εάν συνεχίσουμε με τέτοιες πολιτικές όπου και η Ευρώπη και η Ελλάδα δυστυχώς δείχνει να εναρμονίζεται πλήρως με τα πέραν του Ατλαντικού κελέσματα, νομίζω ότι η καθολική φτώχεια στα μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού μας είναι ήδη πολύ πολύ κοντά, είναι στο κατόφλι των εξελίξεων. Και νομίζω εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, γιατί στη δικιά μας περιοχή τα πράγματα είναι χειρότερα και θα είμαστε οι πρώτοι που θα νιώσουμε τις νέες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, ο κ. Σταυδούλης. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στη Μεγαλόπολη. Απλώς νομίζω ότι μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, η πρόοδος και η εξέλιξη στη Μεγαλόπολη είναι το θέμα με την έγκριση της ΜΠΕ, τους ΔΑΜ για τη Μεγαλόπολη.